Ένα θέμα που με ανησυχεί γενικά. Αυτές οι τροποποιήσεις που έγιναν στον ποινικό κώδικα, όπως παράδειγμα στο ελαφρυντικό του πρωτέρου τύπου βίου που έγινε νόμου βίου, φοβάστε εσείς που ζείτε τη δίκη, όπως έγινε στη δίκη με το δολοφονείο του Ρόγκου, που μπορεί να δώσει κάτι τίποτα πατήματα ή άλλα πράγματα που δεν τα υποψιαζόμαστε. Μας είπαν για τη μείωση των ποινών. Αν το νομικό προστάσιο που χρησιμοποιήθηκε για την δίωξη της εγκληματικής οργάνωσης, αν κρίνουμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ή τέλος πάντων ήταν ενδεχομένως και σκοπός βασικός ή παρεμπίπτων για να μπει στο στόχο της τρώης συλλογικός αγώνας και συλλογική δράση με δίωξη σωματείων, πολιτικών κομμάτων κλπ. Και αυτό το λέω ειδικά σήμερα, γιατί όσο προχωρούσε η δίκη στη διαδικασία των αναγνωστέων αλλά και τις απολογίες των ναζιστών, φαινόταν ότι υπήρχε μια προσπάθεια μια τακτική της υπεράσπισης να ταυτίζεται, ξέρω εγώ, η δράση της Χρυσής Αυγής με τη δράση των σωματείων, συνδικάτων, του Κομμουνιστικού Κόμματος κτλ. Και επειδή σήμερα είναι και η περίοδος που αυξάνεται η καταστολή, θα ήθελα την εκτίμησή σου. Ήθελα να ρωτήσω εδώ πέρα, επειδή υπάρχουν και πολλοί νομικοί, δικηγόροι, φοιτητές κτλ. Ότι παρόλο που σήμερα βλέπουμε ότι και το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο σε όλους τους τομείς, και στο αστικό και στο ποινικό και στο εργατικό, διαμορφώνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο που αφήνει στους δικηγόρους που θέλουμε εμείς σήμερα στην κοινωνία, δηλαδή δίπλα στο λαϊκό ας πούμε κίνημα, μικρά περιθώρια επαγγελματικής δράσης. Δηλαδή ο νόμος διαμορφώνεται έτσι ώστε ακόμη και αν θες να σταθείς στο πλάι ας πούμε του κινήματος, οι δυνατότητες σου σε επίπεδο νομικό είναι περιορισμένες πλέον. Ποια είναι η πρόταση δική μας, δηλαδή πώς θα συμβουλέψουμε και τον νέο τον δικηγόρο και τον νέο τον ασκούμενο και γενικά τους συναδέλφους σε όλους τους κλάδους της νομικής επιστήμης να σταθούν δίπλα στον κόσμο. Δηλαδή, πρακτικά, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να έχουμε στο νου μας. Αλλαγές στους ποινικούς κώδικες θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά γιατί είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα. Να περιοριστώ όμως μόνο σε μια συγκεκριμένη ερώτηση και σε ενδεχόμενη επίπτωση που θα έχει αυτή η αλλαγή του ελαφρυντικού και στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Τι άλλαξε με τον καινούριο ποινικό κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ότι μέχρι τώρα η αναφορά ήταν ότι δίνεται ελαφρυντικό σε εκείνο που μπορεί να αποδείξει το πρώτερο έντιμο βίο και άλλαξε και το έντιμος έγινε σύνομος. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει και πώς ερμηνεύτηκε. Το έντιμος βίος ήταν μια, και είναι μια ευρύτερη έννοια που μπορεί να περιλαμβάνει πολλά στοιχεία μεταξύ των οποίων και το ποινικό μητρό. Πώς συμπεριφέρθηκε δηλαδή την προηγούμενη ζωή του μέσα στην κοινωνία, στην οικογένειά του κτλ. Το σύνομος είναι πιο περιορισμένη έννοια. Υπήρχε το εξής πρόβλημα, ότι πολλά δικαστήρια πράγματι δεν αναγνώριζαν αυτό το ελαφρυντικό, παρόλο που είχε κάποιος κατηγορούμενος λευκό ποινικό μητρό, με την αιτιολογία ότι άλλες πράξεις που αποδείχθηκαν μέσα στη δίκη, παρόλο που δεν είχε καταδικαστεί, απέδειξαν ότι ο προηγούμενος βίος του δεν ήταν έτοιμος και ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη αυτή η κρίση. Με την αλλαγή αυτή, η πρώτη νομολογία των δικαστηρίων όταν εφαρμόστηκε ο νέος ποινικός κώδικας και ήταν χαρακτηριστική η περίπτωση του Κορκονέα, του δολοφόνου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, γιατί περιορίστηκε η ερμηνεία στο αν έχει ή όχι λευκό ποινικό μητρό. Αποδείχθηκε ότι ο Κορκονέας είχε λευκό ποινικό μητρό και το αναγνωρίστηκε. Ήρθε βεβαίως ο Άριος Πάγος ήδη, μετά από ανέρεση που υπήρξε, και έκανε μία ερμηνεία, την οποία νομίζω θα εξακολουθήσει να κρατάει και δεν θα την αλλάξει, ότι βεβαίως το ποινικό μητρό είναι βαρύνον στοιχείο, όμως δεν μπορεί να περιορίζει την κρίση του δικαστηρίου μόνο στο ποινικό μητρό, αλλά πρέπει να εξετάζει παράλληλα
και άλλα στοιχεία. Ξέφυγε δηλαδή λίγο από τη στενότητα που δίνει το ποινικό μικρόβιο. Βεβαίως, τώρα και στη δίκη της Χρυσής Αυγής μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε κατηγορούμενους που θα καταδικαστούν αυτό το ζήτημα. Που μπορεί να έχουν λευκό ποινικό μητρό, αλλά είναι γνωστή η δράση τους, οι τραμπούτικοι, οι ασυνδέσεις τους με κυκλώματα της νύχτας κτλ. Και είναι πάρα πολύ χωμένοι, να σας πω, περισσότεροι από την ηγεσία τους σε αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημα, πραγματικά υπάρχει αυτή η ανησυχία και αυτός ο κίνδυνος. Ήδη ακόμη και από το παραπεμπτικό βούλευμα και την εισήγηση του, την πρόταση του εισαγγελέα του Γιάκου, αφήνονται αιχμές ενάντια στο κόμμα μας ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο που λειτουργεί το ΚΚΕ, με την πειθαρχία και τα λοιπά. Εμείς, παράδειγμα, το 187 του ποινικού κώδικα και πολύ περισσότερο το 187 και Α και Β για τις τρομοκρατικές οργανώσεις, και το λέω αυτό γιατί υπήρχε μία σκέψη και μία άποψη ότι μπορούσε να ενταχθεί η περίπτωση της Χρυσής Αυγής στο 187α, εμείς είμαστε αντίθετοι με τον τρομονόμο και βεβαίως και με το 187. Αρχικά το 187 περιλάμβανε και τις τρομοκρατικές οργανώσεις, μετά χωρίστηκε. Και μάλιστα είχαμε κάνει και πρόταση, τροπολογία, να καταργηθεί ο τρομονόμος. Θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση είχε υποσχεθεί ότι θα το κάνει, όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά και τον εμπλούτησε τον τρομονόμο. Αποδείχθηκε και εκεί η υποκρισία του. Βεβαίως υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, βεβαίως πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, είναι ζήτημα συσχετισμού. Όμως από τη στιγμή που υπήρξε αυτή η δίωξη με βάση το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και εμείς παρεμβήκαμε για να αποκαλύψουμε το ρόλο της Χρυσής Αυγής, να συμβάλλουμε και εμείς στην καταδίκη της εγκληματικής αυτής ναζιστικής οργάνωσης. Να πω και για την τελευταία ερώτηση και μπορεί να συμπληρώσουν και οι συνάδελφοι και οι συνάδελφοι. Πραγματικά είναι πολύ πιο δύσκολη η αποστολή του αγωνιστή δικηγόρου στις σημερινές συνθήκες από ό,τι παλιότερα για να ταχθεί με το πλευρό του εργατικού και λαϊκού κινήματος, με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους καταπιεσμένους, τους διωχόμενους κτλ. Γιατί ακριβώς το νομοθετικό πλαίσιο έχει γίνει ακόμη πιο αντιδραστικό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και βεβαίως ο ρόλος του νομικού επιστήμονα και του δικηγόρου και του δικαστή ακόμη, γιατί υπάρχουν και προοδευτικοί δικαστές, είναι όλοι συντηρητικοί και με το σύστημα, είναι να αποκαλύπτει καταρχήν και στους εργαζόμενους και στο λαό το ρόλο αυτών των νόμων. Τα που υπόθηκαν πριν ότι δεν είναι νόμοι κάποια αταξικά κατασκευάσματα, έχουν συγκεκριμένο ταξικό περιεχόμενο που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Και αυτό έχει σημασία για τον απλό κόσμο που έχει ένα δέος απέναντι στον νόμο. Μα μιλάμε με απλούς ανθρώπους, λέει, εντάξει λέει αυτά, αλλά το λέει ο νόμος. Ναι, αλλά ο νόμος εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και αυτό εμείς ως νομικοί, με τις γνώσεις που έχουμε, μπορούμε να το αποκαλύψουμε καλύτερα στους εργαζόμενους, στους απλούς ανθρώπους. Το δεύτερο είναι ότι παρόλο που είναι έτσι αντιδραστικό το νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχουν χαραμάδες, υπάρχουν μικρά περιθώρια και σε επίπεδο νομοθεσίας αλλά και σε επίπεδο νομολογίας. Έχουμε κερδίσει, παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία, για παράδειγμα, των απεργιών κηρύσσονται παράνομες και κατακλυστικές, έχουμε πετύχει απεργίες να μην κηρυχθούν παράνομες. Έχουμε πετύχει να ακυρωθούν απολύσεις συνδικαλιστών. Βεβαίως η επιτυχία είναι κυρίως σε πρωτοβάθμιο βαθμό και όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω και φτάνουμε στον Άριο Πάγο, εκεί τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα έως αδύνατα. Όμως μπορούμε να πετύχουμε
ρογμές και να διαμορφώσουμε μια άλλη στάση και να δημιουργήσουμε και ένα ρεύμα ριζοσπαστικής αγωνιστικής συμπόρευσης με τους εργαζόμενους και τα προβλήματά τους. Παράδειγμα με τα ζητήματα των πληστηριασμών τώρα και με πολλά άλλα. Λέω, χωρίς αυταπάτες από τη μία μεριά, αλλά και χωρίς υποτίμηση των όποιων δυνατοτήτων.